Στα γραφεία της Λεμεσού έχουμε τιμή να φιλοξενούμε τρεις παράγοντες της ζωπηγής. Έχουμε μαζί μας τον κοινοτάρχη, τον κύριο Νίκο Γκαλή, τον αντιπρόεδρο του Συνδέσμου Αποδήμων Κεφύλο, τον κύριο Νίκο Χαραράμπος, και τον Χριστόφορο Αναΐτη, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Νεότητας της Ζωπηγής. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Είσαστε εδώ για να μας πείτε για την χοροσπερίδα που οργανώνετε, η οποία είναι κορύφωση των εκδηλώσεων του καλοκαιριού. Μάλιστα. Οργανώνεται ο χορός Ιστορίας και Παράδοσης στις 23 Αυγούστου του 2014, η ώρα 8.30, που θα γίνει στο πάρκο της Ζωοπηγής, και ευελπιστούμε ότι θα μας τιμήσουν όλοι με την παρουσία τους. Θα μου πείτε λίγα λόγια για την ονομασία, γιατί ονομάζεται? Η ονομασία είναι ακριβώς, θέλουμε να διαφοροποιηθούμε από τις χοροεσπερίδες. Προσπαθούμε να προωθήσουμε την παράδοση και τους χορούς, τους παραδοσιακούς της περιοχής. Επίσης, προσπαθούμε με το διαφορετικότητα να τονίσουμε την ανάγκη να υποστηριχτεί η εκδήλωση αυτή από όλους, και ενήλικες και νέους της περιοχής. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια, κύριε Κοινοτάρχη, για αυτήν την εκδήλωση, όπου είναι και με τη στήριξη σας όλων των οργανωμένων φορέων του χωριού. Η εκδήλωση αυτή οργανώνεται από το Σύνδεμα Αποδήμων και Φίλων της Ζωοπηγής, με την συμπαράσταση και τη συνεργασία τόσο της κοινότητας όσο και του Κέντρου Νεότητας και γενικά των οργανωμένων φορέων. Όπως είπε και ο φίλος ο Νίκος, γίνεται μια προσπάθεια φέτος να διαφοροποιηθούμε λίγο από τα παραδοσιακές χοροσπερίδες και να δοθεί έναν διαφορετικό νόημα και μήνυμα πλέον στις οργανώσεις αυτών των εκδηλώσεων. Οφείλουμε εδώ να πούμε ότι πραγματικά αυτές οι εκδηλώσεις είναι αυτές που δίδουν κάποια ζωή πλέον στις φθήνωσες, διότι πρέπει να δεχόμαστε και λίγο την πραγματικότητα για να μπορούμε να παίρνουμε μέτρα, ούτως ώστε σε μία προσπάθεια να αντιστρέψουμε το κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί. Και έτσι πιστεύω ότι είναι εκδηλώσεις οι οποίες πραγματικά δίδουν κάποια ζωή και κάποιο νόημα σε αυτές τις κοινότητες. Το άλλο που ήθελα να πω είναι η συμμετοχή των αποδήμων σε όλες τις εκδηλώσεις της κοινότητας. Είναι παρόν, μας βοηθούν και μας στηρίζουν. Αυτό είναι σημαντικό. Να δούμε εδώ πέρα και τη συμβολή της νεολαίας. Εμείς σαν Κέντρο Νεότητας βοηθούμε όσο μπορούμε την εκδήλωση με τον τρόπο μας. Στη χοροσπερίδα θα κάνουμε το ρέσι για να το πουλούμε, το παραδοσιακό ρέσι που κάνουμε στα χωριά. Συγγνώμη, η νεολαία θα αναλάβει αυτό? Ναι, η νεολαία. Ναι. Πολύ σημαντική. Θα κάνουμε σημαντική συνεισφορά της νεολαίας. Πολύ σημαντική συνεισφορά και συμβολική. Ναι. Και συμβολική, δηλαδή ένα που θεωρείται μέσα στην παράδοση μας, στην γαστρονομική παράδοση μας, να αναλαμβάνεται. Ακόμα θα κάνουμε κουλουράκια με έψιμα, τα έχετε ακουστά. Ναι. Θα τα κάνετε την προηγούμενη, την ημέρα της εκείνης. Την ημέρα, ως 23. Στο οποίο θα βοηθήσουν φυσικά και οι χωριανές, είτε αποδήμων είτε μόνιμοι κατοικοί του χωριού. Κύριε Χριστόφορε, τα κουλουράκια θα γίνονται την ώρα της εκδήλωσης, πώς θα γίνουν? Θα γίνουν γύρω στο μεσημέρι και θα είναι έτοιμα την ώρα της εκδήλωσης. Έχετε βρει και χώρο που θα τα κάνετε? Ναι. Και χώρον ήβρα, θα πάρουμε όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε. Πολύ ωραία. Ναι, και πείτε μου και άλλα λόγια. Φαντάζομαι εσείς είσαστε ένα από τα πρώτα κέντρα νεότητας που έχει δημιουργηθεί. Ναι, είμαστε παγιών κέντρο νεότητος. Δεν έχουμε πολλά μέλη τώρα, επειδή οι περισσότεροι κατοίκατε περνούν κάτω στην πόλη.
και αφήνουν τα χωριά τους που είναι κακόν το... Εσείς επιμένετε όμως. Εσάς πώς σας φαίνεται ότι γίνεται, πώς το αντιμετωπίζετε ότι γίνεται μια εκδήλωση στο χωριό σας από τους απόδημους? Φαντάζομαι δίνει μια ζωντάνια. Ναι, σίγουρα θα έρθουν απόδημοι νέα παιδιά στο χωριό, θα έρχονται ακόμα και παιδιά που δεν τα γνωρίζουμε ούτε εμείς ήδη. Υπάρχουν απόδημοι που δεν τους γνωρίζουμε, δεν τους είδαμε ποτέ μας. Ειδικά οι μικροί, τα μικρά παιδιά που έχουμε στο κέντρο νεότητος. Να πούμε και λίγα λόγια για το, και για το καλλιτεχνικό κομμάτι. Στο καλλιτεχνικό θα έχουμε ορχήστρα στην οποία συμμετέχουν δύο παιδιά από τη Ζόπηγη. Επίσης... Πώς ονομάζονται, κύριε Δεν ξέρω αν έχω την ονομασία, δεν τη θυμώ τώρα. Ο Παναγιώτης και ο Γιάννης. Ναι, ο Παναγιώτης και ο Γιάννης, αλλά το ονομασία της ορχήστρας δεν τη θυμούμε. Θα παρουσιαστεί επίσης ο Κυριάκος ο Μάππουρας και ο Χαμπής ο Αχνιώτης, που έχουν προσκληθεί από τον πεθερόν του Προέδρου του Συνδέσμου. Επίσης θα υπάρχουν δύο χορευτές οι οποίοι θα μας χορέψουν παραδοσιακούς κυπριακούς χορούς. Να πούμε και για το κομμάτι του φαγητού. Το φαγητό θα το αναλάβει ο Καπνίσης. Και θα είναι μπουφέ. Και όπως είπαμε συμπληρώνεται με το ρέσιν, το οποίο δεν είναι η πρώτη φορά που το αναβάνει το κέντρο νεότητος. Δεν είναι η πρώτη φορά. Το έχουν ξαναλάβει και στο παρελθόν. Και από ό,τι ακούω, παρά που εγώ δεν το τρώω, ακούσα ότι ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Και επίσης να προσθέσουμε ότι με την ευγενή συνεισφορά του κοινοτάρχη θα έχουμε και δωρεάν κουμανταρία. Δωρεάν κουμανταρία. Ναι. Εντάξει, όταν έχεις τον πρόεδρο του κουμανταρό χωριό. Εκτός δηλαδή από ένα όμορφο χωριό, με μια όμορφη εκδήλωση, έχουμε συν και το ρέσιν, συν και την κουμανταρία. Ναι. Νομίζω ότι λέμε Σιανή, θα τη λύσω την εκδήλωση. Ακριβώς. Να μας πείτε λίγα λόγια. Επίσης, έχει και φιλανθρωπικό σκοπό η εκδήλωση. Διαβάζουμε ότι θα διατεθούν τα έσοδα από την εκδήλωση για την ευημερία αναπόρων οικογενειών και για να βοηθήσουν και το χωριό σε κάποια κοινοφελή έργα. Σίγουρα είναι προτεραιότητά μας. Είναι μέσα στα πλάνα που έχουμε ως σύνδεσμος γονέων που έχουμε εκλεγεί πρόσφατα, το Συμβούλιο αυτό έχει εκλεγεί πρόσφατα. Έχουμε προγραμματίσει αρκετά έργα να γίνουν στο χωριό, αρκετά από τα οποία αρχίσαν ήδη να υλοποιούνται. Το πιο σημαντικό για μας επιτεύχθηκε με την προσπάθεια οργάνωσης του χορού και καθαριότητας του χωριού, όπου καταφέραμε και ενώσαμε την νεολαία μαζί με αρκετούς ενήλικες του Συμβουλίου και εμείς στην αφιλοκερδός έχουν βοηθήσει και έχουν εξαντληθεί αρκετά δηλαδή για να ετοιμαστούν όλα αυτά και υπάρχει έναν ωραίο αποτέλεσμα το οποίο βλέπουμε τώρα να χρησιμοποιείται το πάρκο πως τώρα ήταν κάπως παραμελημένο και ψες χαρακτηριστικά όταν έφευγα από το χωριό είδα ότι υπήρχαν δύο οικογένειες και κάναν πίκνικ στο πάρκο και επίσης η νεολαία μας είχε οργανώσει ένα μικρό πάρτι. Μιλούμε για το κοινοτικό πάρκο. Το κοινοτικό πάρκο. Ναι. Επίσης, να πούμε ότι η τιμή του εισιτηρίου θα είναι 15 ευρώ για τους ενήλικες και 10 ευρώ για τα παιδιά. Μαζί με απεριόριστο δωρεάν ποτό. Απεριόριστο δωρεάν ποτό, κουμανταρία. Οι κρατήσεις είναι στον κύριο Μιχαλάκη Φόκλα, στο τηλέφωνο 99 61 29 60. Επίσης, θα βάλουμε όλες τις πληροφορίες στο διαδίκτυο. Εμείς ως εφημερίδα της πόλης και της επαρχίας χαιρόμαστε που έχουμε τέτοιους συνεργάτες και βλέπουμε ότι η δράση σας αποτελεί και παράδειγμα προς άλλες κοινότητες γιατί, για να εμπλέξουν και για την άγαστη συνεργασία των τριών φορέων αλλά και για την δημιουργία εκδηλώσεων που αυτό που ξεχωρίσατε τη χοροσπερίδα από μια εκδήλωση που θα σέβεται την παράδοση είναι ένα κομμάτι σημαντικό. Αφήνω σε εσάς το κάλεσμα στον κόσμο.
Όπως είπαμε, ο χορός θα γίνει στις 23 Αυγούστου η ώρα 8.30 στο κοινοτικό πάρκο της Ζωβηγής. Σας περιμένουμε όλους για να περάσουμε ωραία.